Πολλοί αναρωτιούνται αν ήταν η ώρα τους να φύγουν και κοιμημένοι. Δεν πρέπει να αναρωτιόμαστε, γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού και η ώρα του θανάτου μας, το πότε θα φύγουμε, το έχει ο Θεός καθορίσει. Μάλιστα μας λένε οι Άγιοι και πόσους χτύπους η καρδιά μας θα κάνει σε αυτή τη ζωή, το έχει καθορίσει ο Θεός. Επομένως δεν πρέπει να λέμε ποτέ, είναι βλασφημία, ότι ο Θεός τον πήρε πρόωρα ή την πήρε πρόωρα. Ούτε να έχουμε και λογισμούς ότι αν κάναμε κάτι θα ζούσε κι άλλο. Ο Θεός ξέρει πότε θα πάρει τον καθένα και όλους μας παίρνει στην πιο κατάλληλη στιγμή για μας. Δεν σημαίνει ότι όλοι πάνε στην Βασιλεία του Θεού, στον Παράδεισο, γιατί όλοι δεν θέλουν. Αλλά όμως ο Θεός πρέπει να ξέρουμε ότι τον καθένα τον παίρνει στην καλύτερη του ώρα για αυτόν. Δηλαδή, αν δεν πάει στη Βασιλεία, τουλάχιστον να έχει όσο γίνεται λιγότερη πέδευση, λιγότερη τιμωρία, λιγότερη κόλαση. Αν και γι' αυτό κάνουμε και τα Τρισάγια, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε και ελεημοσύνες στο όνομα των κεκειμένων και προπάντων γι' αυτό πρέπει να αγιαζόμαστε έτσι ώστε να εισακούεται η προσευχή μας για τους κεκειμένους, οι οποίοι τώρα πλέον δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους και να αλλάξουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, αλλά μπορούμε εμείς να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε. Και να μην έχουμε κανένα λογισμό, αλλά να δεχόμαστε με ευγνωμοσύνη και τον θάνατο του κεκειμένου μας. Κάποια μητέρα είχε δύο παλικάρια και τα έχασε και κλείστηκε στο σπίτι της, ενώ ήταν πιστή, σταμάτησε να πηγαίνει στην εκκλησία, κατέβασε και τις εικόνες και έβαλε στο σαλόνι της τις φωτογραφίες των δύο γιών της, οι οποίοι πεθάνανε σε νέα παιδιά. Και ένας Άγιος που το έμαθε αυτό, αυτό έγινε στην Κεφαλονιά, όπως σας λέω, ο Άγιος Παναγής Αμπασιάς, πήγε την πόρτα θαυματουργικά και μπήκε μέσα και της λέει: «Έλα εδώ, κοίταξε να δεις τι θα γίνει». Και βλέπει από τα κάδρα τις φωτογραφίες των παιδιών να κατεβαίνουν τα παιδιά ζωντανά και το καθένα είχε πάρα και πυροφόρησαν το ένα το άλλο και σκοτώθηκαν και τα δύο. Λέει: «Ορίστε, αυτό θα συνέβαινε αν ζούσαν τα παιδιά σου». Γιατί είχαν προσκοληθεί στην ίδια γυναίκα και τα δύο και θα μονομαχούσαν και θα σκότωναν. Θα πήγαιναν φυσικά στην κόλαση. Για να το γλιτώσει λοιπόν ο Θεός αυτό. Δεν ξέρουμε λοιπόν ποιες είναι οι βουλές του Θεού και γιατί άλλος φεύγει μικρό παιδί και άλλος φεύγει νέος και άλλος φεύγει σε μεγάλη ηλικία. Σε πιστή στο Θεό. Ποτέ να μην χάνουμε την πίστη μας. Να το δεχόμαστε με ευχαριστία και δοξολογία.